Τώρα, ένα ακόμη σημαντικό θέμα που αφορά το Δήμο της Αλεξανδρούπολης είναι το γεγονός ότι βρίσκεται στην Επιτροπή Διαχειριστικού Κεφαλαίου η υπόθεση που αφορά στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης για τη μεταβίβαση της έκτασης της πρώην αλαντοβιομηχανίας Θράκη ΑΕ. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος τηρεί στάση αναμονής, ενώ ο σχεδιασμός αξιοποίησης της περιοχής περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός αιωλικού πάρκου και ενός δημοτικού θεωρητικά σφαγείου. Στάση αναμονής φαίνεται πως τηρεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση που αφορά στη διεκδίκηση της έκτασης της πρώην αλαντοβιομηχανίας Θράκη ΑΕ, αφού μετά την πρόταση την οποία και υπέβαλε ο Δήμαρχος για το ποσό του 1.600.000 ευρώ, η μπάλα τώρα βρίσκεται στο γήπεδο της αρμόδιας επιτροπής. Η επιτροπή, η διαχειριστική της κεφαλαίου, της Εθνικής Κεφαλαίου ΑΕ, έχει στείλει την γνωμοδότησή της θετικά υπέρ της μεταβιβάσεως των 1.200 στρεμμάτων και των 45 στρεμμάτων οικοδομήσιμου χώρου της αλαντοβιομηχανίας Θράκης προς τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης με το ποσό το οποίο προσέφερε το 1.900.000. Αναμένουμε τη συνένεση των 11 τραπεζών, οι οποίες μαζί όλες συμπληρώνουν το 51%. Σας έχω πει και στο παρελθόν ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να πούν όλες ναι. Μια τράπεζα που έχει 1,70 και πραγματικά μια τράπεζα έχει 1,70 και συμπληρώνει το 51%, εάν πει όχι, πάμε στο 49,30, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει 7η προκήρυξη προσέλκυσης επενδυτών, αναδόχων, υπερθεματιστών. Μπορεί λοιπόν να αναμένονται θετικές εξέλιξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταβίβαση της έκτασης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πώς μπορεί όμως αυτή η περιοχή να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών και φυσικά και των ταμείων του Δήμου? Δεν θα μας βοηθήσει μόνο στην ανάπτυξη των φερών όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και το κτηνοτροφικό τομέα, την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτρόφων, αλλά θα μας βοηθήσει και στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας μέσα από συμβατές δράσεις όπως είναι το υλικό πεδίο, που από μελέτες και αναλύσεις που έγιναν από το ΙΓΜΕ μας είπαν ότι είναι το πιο ισχυρό αιωλικό πεδίο που υπάρχει στην Ελλάδα, εκεί στα 1.200 στρέμματα. Και ήδη, χωρίς να έχω βέβαια ακόμα ως Δήμος την κυριότητά του, ήδη έχω έρθει σε επαφή με αρκετούς επενδυτές στο χώρο τον αιωλικό αλλά και τον φωτοβολταϊκό, οι οποίοι μου έχουν δώσει μηνύματα αισιόδοξα όσον αφορά τη συνεργασία, έτσι ώστε και η αποπληρωμή του δανείου να είναι ευχερής, αλλά και η μελλοντική επένδυση, η γρήγορη και επικερδής ταυτόχρονα να είναι, προκειμένου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπως σας είπα, να τον δείχνουμε το δάχτυλο, γιατί θα έχει και έσοδα.